Ευρώπη. Καταρχάς, οι ευρωεκλογές αυτή τη φορά διεξάγονται μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερως ρευστό και σε ένα περιβάλλον όπου θα έλεγα ότι οι αβεβαιότητες υπερκερνούν τις βεβαιότητες. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Είναι άλλο πράγμα οι ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν μια άλλη Ευρώπη, επιθυμούν μια άλλη Ευρώπη, και άλλο πράγμα οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν είτε έξοδο από την Ευρώπη είτε καθόλου Ευρώπη. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία πρέπει να το τονίζουμε, γιατί ο Φάραντζ, ας πούμε, στη Βρετανία έχει μια πολιτική και μια ατζέντα η οποία λέει Βρετανία εκτός Ευρώπης, και αυτό πιθανότατα να πυροδοτήσει εξελίξεις και να επιταχύνει τις εξελίξεις ό,τι αφορά το δημοψήφισμα στη Βρετανία, διότι και ο Κάμερον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, θα βρεθεί υποπίεση. Ήδη πιέζεται, ειδικότερα, το ζητούν να φέρει στο 16 το δημοσίευμα. Ειδικότερα αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό για αυτόν. Υπάρχουν δυνάμεις άλλες. Είναι ούτως ή άλλως. Έχει τεράστιες απώλειες ο Κάμερον. Εννοείται. Το ίδιο και εργατική. Ασφαλώς θα κριθεί βέβαια και από το ποσοστό το τελικό του Φάρατς, που από ό,τι φαίνεται θα είναι υψηλό. Υπάρχει μια άλλη Ευρώπη που είναι στα ανατολικά, η οποία διακατέχεται από εθνικιστικά αισθήματα και μετά την κρίση στην Ουκρανία αυτά έχουν ενταθεί. Mm-hmm. Στην Ουγγαρία, επί παραδείγματι, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προέρχονται από τον εθνικιστικό ακραίο χώρο. Υπάρχει η Ευρώπη βέβαια της ανεργίας, η Ευρώπη των ανισοτήτων, οι οποίες διευρύνονται αντί να μειώνονται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει μια Ευρώπη η οποία έχει ασθενική ανάπτυξη οικονομική και μια εξίσου ασθενική εξωτερική πολιτική. Άρα είναι απόλυτα λογικό μέσα σε αυτό το κλίμα και μέσα σε αυτό το ρευστό, όπως είπα και στην αρχή, περιβάλλον, πολλοί Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι με την ψήφο τους θα πρέπει να καταδικάσουν αυτή την πολιτική. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο. Αν θα δώσουν δηλαδή τη δυνατότητα σε δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται απέναντι στην Ευρώπη να ισχυροποιηθούν, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν της Συνθήκης Λισαβόνας που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αυτές τις ευρωεκλογές και μετά. Να συζητάμε. Αυτά που πολύ σωστά θέτει τώρα. Κύριος Φίλης, αυτά έπρεπε να συζητάμε. Ναι, αλλά δεν τα συζητάγαμε. Αυτά είναι. Δεν τα συζητήσαμε όμως καθόλου. Ούτε πριν. Ούτε τις καλές εποχές. Ούτε τις καλές. Βλέπετε πόσα ζητήματα έβαλε τώρα. Εθνικιστικά κινήματα στην Ανατολική Ευρώπη που θέλουν να φύγουν. Ευρωσκεπτικιστές, ακραίοι αντιευρωπαϊστές που θέλουν να φύγουν. Τι Ευρώπη, λοιπόν, ποια θα είναι η αυριανή Ευρώπη. Κινήματα αυτοδιάθεσης. Πάρα πολύ σαν τα έδωσαν άνθρωποι. Μέσα στη Βρετανία. Αυτά έπρεπε να συζητάμε. Και εμείς λοιπόν, για να σκεφτείτε τι συζητάγαμε. Όσο... Αν η χώρα θα χρεοκοπήσει αύριο, αν έρχεται το φως στην άκρη του τούνελ, εάν έρχεται η λαμπερή μέρα και αν θα χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή, μιλάμε, δεν συζητούσαμε για την Ευρώπη. Ακόμα, δεν και, σοβαρά ζητήματα κατά την προεκλογική περίοδο, όπως είναι το αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη εξαετία, ή όμως η συνταγματική αναθεώρηση.